Φέτος για τρίτη χρονιά γίνεται το παζάρι των φαντών, των σωματείων, των φίλων του Χιώτικου χωριού. Και όπως συνήθως σήμερα εκθέσαμε τα καινούρια κεντήματα που έχουν φτιάξει οι κυρίες του Ψαργαλιούς. Φέτος εκτός από τα κεντήματα όπως και πέρσι έχουμε και τις πασμίνες που γίνονται στους μικρούς Ψαργαλιούς, τους επιτραπέζιους. Εκεί φοιτούν αρκετές μαθήτριες, το κάθε τμήμα είναι γύρω στα 5 με 6 άτομα. Μπορείτε αν θέλετε να δείτε και τις πασμίνες τις καινούριες που έχουν γίνει. Τα καινούρια μας είναι πάρα πολύ επιτυχημένα φέτο. Κάναμε και θαλασσινά σχέδια, φτιάχναμε και θήκες για μπουκάλια που είναι επίσης πολύ ωραίες και διάφορες άλλες πεσέτες της κουζίνας για να στολιστούν σε διάφορα τραπεζάκια όπου χρειάζεται και όπου θέλει κάθε κυρία. Ξαναγυρίσα λέγαμε στη μόδα. Αυτά δεν φεύγουν ποτέ. Είναι μια τεχνοτροπία που υπάρχει προαμνημονεύτων χρόνων. Οι φαντικοί εξακολουθούμε εδώ και φυσικά όλα είναι χειροποίητα. Γίνονται από τις μαθήτριες με την καθοδήγηση των δασκάλων που υπάρχουν εκεί. Και φυσικά υπάρχει και ο κόσμος γενικά βλέπω ότι αρκετοί έρχονται και παίρνουν γιατί τους αρέσουν. Είσαι σε ένα χώρο που έχει και ξένους επισκέπτες. Ναι. Πώς θα αντιμετωπίσουν τα... Τους αρέσουν πάρα πολύ. Και ήδη και πέρσι κάποια βιβλία του σωματείου πήραν κυρίες από Αμερική. Γιατί τα βιβλία είναι γραμμένα και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Είναι βέβαια αυτές οι υπέροχες εκδόσεις με τις δαντέλες και τα... Ναι. Είναι το ένα είναι οι δαντέλες και το άλλο είναι οι φαντικής. Ναι. Όλα είναι χειροποίητα φυσικά. Όλα γίνονται χειροποίητα. Ναι. Μάλιστα. Ένα κέντημα από αυτά που βλέπουμε εδώ, πόσο χρόνο θέλει για να γίνει? Είναι ανάλογα τη δουλειά που έχει. Τώρα, αυτά τα που έχουν πάντων το κέντημα είναι φυσικά πολύ πιο ακριβά, γιατί διαθέτουν περισσότερη ώρα να γίνουν. Τώρα, μία απλή πεσέτα, μία ριγέ πεσέτα, παραδείγματος χάρη, όπως ας πούμε αυτή εδώ, αυτές οι πεσετούλες, είναι λιγότερη δουλειά, οπότε είναι και πολύ πιο οικονομικές, γιατί γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Αυτές όμως που έχουν τα κεντήματα, είναι χρονοβόρη η διαδικασία το να γίνει κάθε μια. Θέλει αρκετό χρόνο, αλλά με το κέντημα. Και οι χλωστές που χρησιμοποιούν στο κέντημα είναι μουλινέδες, κοτόν περλέ, τέτοιες, τα οποία βάσει σχεδίων τα βλέπει η μαθήτρια ή η δασκάλα εφαντικής, το βλέπει από το σχέδιο και το υφαίνει. Ποιο όμορφη στιγμή που φτάνει για εσάς που έχετε στα χέρια σας ένα ύφασμα και βγάζετε ένα σχέδιο? Όταν το φτιάχνουμε, όταν το βλέπουμε τελειωμένο, είναι μια ευχαρίστηση για μας και ξεκούραση. Τουλάχιστον αυτές οι δουλειές για μένα προσωπικά είναι ξεκούραση, είναι εργοθεραπεία. Θα κάνουμε έκθεση στο Μύριο, 2 με 5 Αυγούστου γίνει έκθεση στο Μύριο. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει και τα κεντήματά μας. Όχι μόνο τα υφαντά, και τα κεντήματά μας.